Ζει σε αυτοκίνητο εδώ και 2 χρόνια με τις εικόνες να είναι συγκλονιστικές. Ο λόγος για την κυρία Μαρίνα, η οποία λαμβάνει όπως λέει ένα επίδομα φτώχειας με το οποίο δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις βασικές της ανάγκες. Κοιμάμαι στο αυτοκίνητο. Πόσο καιρό? Τώρα πάνε 2 χρόνια. Πριν τι δουλειά κάνατε? Ήμουνα καθαρίστρια. Όπως μας περιέγραψε, η καθημερινότητά της είναι εφιαλτική. Ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι που τη στηρίζουν, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Απλώς θα έρχομαι για κάνα καφέ. Επειδή είναι δωρεάν. Πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Τι να αλλάξει, με αγάπη, τι να αλλάξει. Τώρα μου είπε μία φίλη μου που γνώρισα να μπορέσω να πάω στη Σάμο να κάνω οικογενειακά Χριστούγεννα μαζί τους. Για να μην είμαι στο αυτοκίνητο. Ο Γιάννης Λαγογιάννης σερβίρει το καφέ σε συνταξιούχους και προσπαθεί να απαλύνει το πόνο τους. Οι ελπίδες μας είναι καταρακωμένες. Βλέπουμε ότι πάμε από χειρότερο σε χειρότερο. Η κυβέρνηση να κοιτάξει τη μεσαία τάξη και το φτωχό κόσμο. Και όλα τα άλλα μετά. Δεν φτάνουν. Θα με φάρμακα κάθε μέρα. Τι να κάνουμε, μοναξιές. Φτώχεια και τίποτα άλλο. Και με το ζόρι θα πάρουμε φέτο ένα ολόκληρο ζώο για να το φάμε τα παιδιά μας. Να μας δώσουν τα λεφτά που δουλέψαμε και μας περικόψαμε. Αναφέρεται στη φτώχεια σαν τη Λίνα και στις οικογένειες που αδυνατούν να αγοράσουν ακόμα και ψωμί. Σε καθημερινή βάση το πρωί από τις 8.30 μέχρι 10.30 ώρα είναι 40-50 άτομα τα οποία δεν λες, βλέπεις τίποτα άλλο. Με ρωτάνε, κύριε Γιάννη, έφερες κανένα ψωμάκι, να μας το δώσεις, έχω κάτι φούρνο, ας είναι καλά. Θα πρέπει να στηριχθεί μεσαία τάξη, αναφέρουν συνταξιούχοι, οι οποίοι αδυνατούν να αγοράσουν ακόμη και μία σοκολάτα στα εγγόνια τους, καθώς αντιμετωπίζουν μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Πολύ χάλια, πώς να νιώθω. Όταν μια γυναίκα δεν παίρνει, έχει δουλέψει και κάνει να πάρει τη σύνταξή της, την έχω βγάλει από το 10 και πήρα 3 χρονιές πήρα τη σύνταξη. Από το 2016 το Μάιο μου την έχουν κόψει. Εσείς έχετε πολλά εγγονάκια? Έχω 6. Οπότε μια σοκολατίτσα? Τίποτα δεν μπορώ να τους πάρω τώρα. Εγώ παλιά που δούλευα, τέτοιες μέρες ήταν το σπίτι μου γεμάτο δώρα, κούτες, καθένας με το όνομα του γραμμένο. Αλλά αυτοί που μας κυβερνάνε πρέπει να μας ξανοίξουν και εμάς. Εδώ κάνει τώρα στην πολίτα μας 700, αν μας δώσουν και εμάς 100 ευρώ. 100 να τα δώσω, εγώ 5 ευρώ του κάθε γονή να πάρω και εγώ τη χαρά. Το γιορτινό κλίμα, όπως λένε, δεν είναι αρκετό για να αλλάξει την ψυχολογία τους, με τους ίδιους να στέλνουν ευχές αγάπης. Ειρήνη, αγάπη. Να περάσει καλά ο κόσμος και να έχει υπομονή και μην αγχώνεται.